μπισκότα μιλανέζα. Μία συνταγή που δεν έρχεται από το Μιλάνο. Είναι μία old fashion συνταγή που σήμερα θα την καθιερώσουμε και θα γίνει trend της καινούργιας εποχής. Εντυπωσιακότατη, οπότε πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Για την κότα μιλανέζα θα χρειαστούμε: για το κοτόπουλο, 1,5 κιλό κοτόπουλο, 3 λίτρα νερό, 2 φύλλα δάφνης, 1 κύβο κότας μάντζι, 4 στίκ σέλερι, 3 καρότα, 200 γραμμάρια ρύζι parboiled, 1 με 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 100 γραμμάρια κονιάκ, 50 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο, 100 γραμμάρια γραβιέρα τριμμένη, 1 κουταλιά της σούπας μπούκοβο γλυκό, 50 γραμμάρια αρακά βρασμένο, ξύσμα από 1 λεμόνι, 1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμόνι, 1 τέταρτο από 1 κουταλάκι του γλυκού κίμινο, 1 τέταρτο από 1 ματσάκι μαϊντανό, αλάτι και πιπέρι. Για τη σάλτσα θα χρειαστούμε 50 γραμμάρια βούτυρο, 50 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 500 γραμμάρια από τον ζωμό και 1 τέταρτο από 1 κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε φέτες από μισό λεμόνι, φύλλα μαϊντανού και 1 πρέζα μπούκοβο γλυκό. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τη συνταγή μας. Πριν ξεκινήσουμε, να κάνω έτσι ένα μικρό εισαγωγικό σημείωμα για το τι πρόκειται να φτιάξουμε. Θα φτιάξουμε μία συνταγή που ήταν πολύ της μόδας στη δεκαετία του 60. Εικάζεται ότι την πρωτοέφερε ο κύριος Τσελεμεντές. Αυτή η συνταγή έχει χαθεί με τα χρόνια γιατί ήταν μία αρχοντική συνταγή, εντυπωσιακότατη, πεντανόστιμη και πάρα πολύ ωραία να τη βγάλουμε σε ένα τραπέζι. Σήμερα λοιπόν θέλω να σας δείξω πώς φτιάχνεται, γιατί είναι καταπληκτική, είναι πεντανόστιμη. Πρώτη φορά ότι τη δοκίμασα και εγώ έλεγα δεν γίνεται κάτι τόσο απλό, ριζάκι, κοτόπουλο και λαχανικά να είναι τόσο νόστιμα, αλλά όντως είναι πεντανόστιμο, δεν υπάρχει, απλά έχει λίγο διαδικασία. Δεν θέλω να κλέψω δρόμο και να την κάνω πιο εύκολη τη συνταγή, θέλω να την κάνω ακριβώς όπως γίνεται για να σας δείξω και εσάς πώς να τη φτιάξετε. Λοιπόν, μαζί μου, μην κουνηθείτε καθόλου από την τηλεόραση, θα κάτσετε εκεί πέρα, θα με βλέπετε και θα κάνετε ακριβώς ό,τι κάνω και εγώ. Πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να φέρουμε το κοτοπουλάκι μας από το ψυγείο. Λοιπόν, θέλουμε ένα κοτοπουλάκι περίπου 1,5 κιλό. Είναι καταπληκτική συνταγή, δεν υπάρχει. Φοράμε τα γαντάκια μας και πάμε να μεριδοποιήσουμε. Πολύ απλά, θα κόψουμε στα 8 το κοτοπουλάκι μας. Εδώ. Λοιπόν, κόβουμε τα μπουτάκια μας. Με το που χαράξουμε τα μπουτάκια, σπάμε εδώ. Και κατευθείαν, παπ, έφυγε το μισό κομμάτι. Έτσι όπως είναι, σπάμε και εδώ. Θέλουμε ουσιαστικά τα κόκαλα να παραμείνουν στη συνταγή μας, γιατί είναι αυτά που θα δώσουν και όλη τη γεύση τελικά στο φαγητό μας. Λοιπόν, χωρίσουμε και εδώ. Βέβαια, αυτή τη διαδικασία σας έχω πει πολλές φορές ότι άμα πείτε στο χασάπι να την κάνει, θα την κάνει. Αλλά γιατί να την κάνει ο χασάπης, αφού μπορούμε να την κάνουμε εμείς και να αρχίσουμε να εξοικειωνόμαστε περισσότερο με το κόψιμο των κρεάτων. Λοιπόν, κόβουμε εδώ. Δύο, τέσσερα, έξι, οχτώ. Βέβαια, για να κόψετε τόσο καλά το κοτόπουλο, πρέπει να βοηθηθείτε λίγο και με το μαχαίρι σας. Πρέπει να είναι καλό το μαχαίρι. Καλά μαχαίρια έχουμε στο e-shop μας. Απλά τα παραγγέλνετε, έρχονται στο σπίτι σας και έχετε ένα μαχαίρι για μία ζωή. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε ποτέ σας. Τώρα, παίρνουμε την κατσαρόλα μας, εδώ, και βάζουμε το κοτόπουλο μέσα. Τώρα εγώ το κόψα στα λίγο παραπάνω, το κόψα στα 10. Δεν πειράζει και στα 10 να το κόψα ακόμα καλύτερα. Αυτό πάει πίσω. Αφαιρώ τα γαντάκια μου. Και είμαι κύριος. Δεν έχω λερώσει καθόλου την κουζίνα μου με κοτόπουλο. Τώρα θα προσθέσω μέσα στο κοτόπουλο 3 λίτρα νερό. Το έχω μετρημένο. Εδώ. Δεν θα βάλετε περισσότερο. Δεν θα βάλετε λιγότερο. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε το νεράκι μας, γιατί αυτό το νερό θα το χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε όλη την υπόλοιπη συνταγή μας. Τώρα, θα προσθέσω μέσα 2 φύλλα δάφνης και 1 κύβο κοτόπουλο μάτζι. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ κύβο κότας μάτζι. Το φαγητό μου δεν χρειάζεται προσθήκη αλατιού, τουλάχιστον σε αυτό το σημείο, και το συνολικό αποτέλεσμα είναι πολύ πολύ γευστικό. Ένας κύβος πάει μέσα, βάζω πάνω στη φωτιά και ανάβω το μάτι μου. Τώρα,
Το νεράκι μας για να βράσει θέλει περίπου 10 λεπτάκια, γιατί έχει αρκετή ποσότητα μέσα, μπορεί να πάρει και λίγο παραπάνω. Από τη στιγμή που αρχίσει να βράζει το νεράκι μας, μετράμε και εμείς το χρόνο μας. Θέλουμε 20 λεπτά να βράσει το κοτόπουλο και μόλις βράσει σε 20 λεπτά το κοτόπουλο, τι θα κάνουμε, θα προσθέσουμε τα λαχανικά μας. Δεν θέλουμε να τα βάλουμε εξ αρχής, γιατί άμα τα βάλουμε εξ αρχής θα λιώσουν. Και έχω λίγο σέλερι και τα καροτάκια μου. Τα καρότα μπορείτε να βγάλετε τη φλούδα, μπορείτε να την αφήσετε. Θα αφήνω πάνω σας. Εγώ θα αφήσω τη φλούδα. Κόβω στα τρία, εδώ. Και ουσιαστικά μετά από 20 λεπτάκια, από τη στιγμή που αρχίζει να βράζει το νερό, θα ρίξω μέσα στα λαχανικά μου. Και θα βράσω για άλλα 40 λεπτάκια. Άρα σύνολο θέλει μία ώρα βράσιμο, συν το χρόνο που χρειάζεται το νεράκι μας για να ξεκινήσει ο βρασμός του. Σε μία ώρα θα γυρίσουμε πίσω για να σας δείξω τι θα κάνουμε. Μετά από μία ωρίτσα, το κοτοπουλάκι μου έχει βράσει, τα λαχανικά μου έχουν μαλακώσει, έχουν βράσει και αυτά. Και φανταστείτε πόσο γεύση έχει πάρει αυτός ο ζωμός. Βάλαμε τον κύβο, έχουμε τα λαχανικά, έχουμε το κοτόπουλο με τα κόκαλα που έχουν βγάλει όλη τη γεύση τους. Αυτός ο ζωμός είναι ο μαγικός ζωμός και πρέπει να τον αξιοποιήσουμε. Και αυτό θα κάνουμε. Λοιπόν, τώρα, σουρώνουμε όλο μας το μείγμα, εδώ. Εδώ. Καθαρίζω λίγο την κατσαρόλα μου. Και κοιτάξτε εδώ τι θα κάνω. Λοιπόν, παίρνω άλλο ένα μπολ. Βάζω εδώ το κοτόπουλο με τα λαχανικά μου. Και από αυτό το υπέροχο ζουμί που υπάρχει εδώ, θέλω ένα λίτρο ακριβώς. Οπότε, βάζω εδώ. Σε περίπτωση που έχει εξατμιστεί πολύ το νεράκι σας, θα προσθέσετε λίγο νεράκι. Αλλά λογικά, άμα έχετε ακολουθήσει ακριβώς οι οδηγίες μου, δεν θα χρειαστεί να κάνετε τίποτα. Κοιτάξτε εδώ. Το έχουμε στην άκρη και παίρνουμε μια κατσαρόλα, βάζουμε πάνω στη φωτιά, προσθέτουμε λίγο λαδάκι, λίγο ελαιόλαδο. Όλη η διαδικασία της συνταγής είναι λίγο old fashion, είναι τεχνικές που χρησιμοποιούσαν παλιά στις παλιές μαγειρικές, αλλά πιστέψτε με, το αποτέλεσμα θα σας δικαιώσει. Όταν το δοκίμασα έλεγα δεν είναι δυνατόν να είναι τόσο νόστιμο και όμως είναι. Είναι φανταστικό, θα κάνετε ό,τι ακριβώς κάνω και εγώ. Λοιπόν, τώρα μέσα στο λαδάκι θα ρίξουμε το ρύζι. Θα σουτάρουμε λίγη ώρα, εδώ. Τώρα, σε αυτό το σημείο θα παρατηρήσουμε ότι αρχίζει λίγο να σπάει το ρύζι, να κάνει κρούτσο-κρούτσο, ακούτε. Μπράβο, το σουτάρουμε. Οπότε δεν θέλουμε να το σουτάρουμε πάρα πολύ, ίσα-ίσα θέλουμε να το βοηθήσουμε. Και ήρθε το σημείο που σβήνουμε με το αλκοόλ. Κονιάκ, ρίχνουμε μέσα. Άμα πάρει φωτιά καλώς, πήρε, πάρε, πάρε, τέλεια. Πήρε. Άμα δεν πάρει, δεν μας πειράζει, μην φοβάστε, δεν καίγεται κουτάλα. Ανακατεύουμε εδώ και κατευθείαν σβήνουμε με το ζωμό που είχαμε στην άκρη. Εδώ. Μπορείτε να την αφαιρέσετε αυτή τη διαδικασία, το σουτάρισμα και κονιάκ, και κατευθείαν να βάλετε το ρύζι μαζί με το ζωμό και να σιγοβράσετε για 25-30 λεπτά. Τώρα, χαμηλώνω το μάτι και περιμένω 25-30 λεπτάκια περίπου να απορροφήσει όλη την υγρασία το ρύζι και ουσιαστικά να είναι έτοιμο. Σιγά σιγά. Άμα δω ότι χρειάζεται λίγο ανακάτεμα, ανακατεύω λίγη ώρα. Αλλά αυτό το ρύζι θα βγει τόσο γευστικό, γιατί δεν είναι απλά ρύζι. Έχει μέσα το ζωμό που έχουμε χρησιμοποιήσει για όλη αυτή τη διαδικασία και έχει μέσα και το λαδάκι και το κονιάκ. Αλλά και πέρι δεν θα βάλουμε γιατί έχουμε βάλει το ζωμό. Τώρα, θέλουμε μισό λίτρο ακόμα να κρατήσουμε στην άκρη για να φτιάξουμε τη σάλτσα μας στο τέλος. Οπότε θέλω μισό λίτρο εδώ. Και τον υπόλοιπο ζωμό τι τον κάνουμε, Διονύση? Τον κρατάμε. Ακόμα και λίγα λαχανικά να ρίξετε σκέτα μέσα μαζί με το κοτόπουλο. Τρώτε την πιο νόστιμη σου πίτσα που έχετε φάει. Αφήνω στην άκρη, εγώ θα το χρησιμοποιήσω για άλλη συνταγή. Όση ώρα θα μας πάρει να γίνει το ρύζι, εγώ τι θα κάνω, θα ξεψαχνίσω το κοτόπουλο και θα κόψω τα λαχανικά μου σε μικρά κομματάκια. Φοράμε τα γάντια μας και θέλω ένα ξύλο κοπής. Και τι θα κάνω, θα κόψω τα καροτάκια μου μικρά κομματάκια στα 4 εδώ. Και εδώ και θα τα ψιλοκόψω. Το ίδιο πράγμα θα κάνω και με το σέλερι. Θα κόψω στη μέση. Και με το κοτόπουλο θα αφαιρέσω τις πέτσες και τα κόκαλα, δεν τα χρειάζομαι. Πετσούλα έξω, κοκαλάκια έξω. Και θα ξεψαχνίσω όλο το κρέας. Πώς, μικρά κομματάκια. Εδώ.
όσο ώρα ψιθυρίζει, εγώ θα κάνω αυτή τη διαδικασία. Και στο τέλος θα δείτε τι θα κάνω. Τώρα μπορεί να με ρωτήσετε γιατί δεν κόψαμε από πριν τα λαχανικά σε μικρά κομματάκια και τα κόβουμε στο τέλος. Γιατί παραδοσιακά έτσι γίνεται η συνταγή, αλλά υπάρχει λόγος. Άμα τα βάζαμε μικρά-μικρά κομματάκια, το τέλος θα γινόταν ένα με το κοτόπουλο τα λαχανικά και θα λιώναν τελείως τα λαχανικά μας. Εμείς θέλουμε να έχουν ατόφιο κομμάτι και να έχουν δάγκωμα. Και επίσης να θυμάστε ότι όταν κάνουμε ζωμούς, βάζουμε μεγαλύτερα κομμάτια από τα λαχανικά μέσα για να κρατάμε περισσότερο και να μην λιώνουν. Τώρα, συνεχίζω με το κοτοπουλάκι μου και με τα λαχανικά μου. Είναι φανταστική συνταγή. Είναι λίγο μπελαλίδικη. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο μπελαλίδικη, αλλά όπως σας είπα εξ αρχής, θα σας αποζημιώσει. Μην αφήσετε καθόλου πετσούλα, καθόλου κόκαλα, θα βγάζουμε όλα. Θέλουμε μόνο το ψαχνό και κόβουμε έτσι μικρά-μικρά κομματάκια με το χέρι. Εδώ. Μην πάρετε και τα κάνετε με το μαχαίρι. Θέλουμε να είναι έτσι λίγο πιο rustic, πιο old fashion, ακριβώς όπως πρέπει να είναι η συνταγή. Ωραία, ένα μπουτάκι. Και με το που κόψουμε μικρά κομματάκια το κοτόπουλο, λογικά το ρύζι μας θα είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ, έχει φύγει τελείως το νεράκι, λίγο ακόμα έχει μείνει. Οπότε αυτό πάει πίσω. Και καλό θα ήταν το κοτόπουλό μας να μείνει ζεστό. Θέλω ένα ωραίο μπολ. Και πάμε να προσθέσουμε το κοτόπουλο με τα λαχανικά μέσα. Παναγία μου, πεντανόστιμο. Ξέρω ότι όλοι αναρωτιέστε τώρα, μα πού το πάει, τι θα φτιάξει, σούπα είναι αυτό. Φαγητό είναι αυτό. Τι ακριβώς θα κάνει, δεν αναρωτιέστε όλοι? Θα δείτε στο τέλος, γιατί πραγματικά είναι τόσο ενδιαφέρον που όλοι θα πάθετε σοκ. Λοιπόν, τώρα ρίχνω μέσα το βουτυράκι μου, το τυράκι μου, το μπούκοβο, τον αρακά, ξύσμα από ένα λεμόνι. Ελάχιστο χυμό από λεμόνι, περίπου μία κουταλιά της σούπας, εδώ. Το κύμινο, λίγο μαϊντανό. Και εδώ πέρα πρέπει να προσέξουμε πάρα μα πάρα πολύ καλά ένα σημαντικό κομμάτι. Το ρύζι μας, καθώς το ρίξουμε μέσα, πρέπει να είναι καυτό. Κοιτάξτε, σε περίπτωση που δεν είναι καυτό, δεν θα λιώσει το τυρί και δεν θα γίνει σωστή ανάμιξη για να σεταριστεί όλο το μείγμα μας μέσα στο ψυγείο. Οπότε το ρύζι μας πρέπει να είναι ζεστό. Το ρίχνουμε μέσα ζεστό. Όσο έχει, Παναγία μου. Θα προσθέσω λίγο πιπεράκι. Και επειδή έχω βάλει πολλά λαχανικά και πολλά πραγματάκια μέσα, θα χρειαστεί να προσθέσω και λίγο αλατάκι. Γιατί ο ζωμός δεν φτάνει, ένα ζωμός για να αλατίσει όλη αυτή την ποσότητα. Βάζουμε και τα αλατάκι. Τώρα γρήγορα ανακατεύουμε όλα τα υλικά μεταξύ τους. Και εγώ όταν το πρώτο έκανα λέω, μα πώς είναι δυνατόν. Όλα αυτά τα υλικά θα δέσουν και θα γίνει φαγητό. Και όμως τελικά θα δέσουν. Το τυράκι που έχουμε βάλει μέσα μαζί με το ρύζι που είναι καυτό και το βούτυρο λειτουργούν πάρα πολύ ωραία και στο τέλος όλο μας το μείγμα θα γίνει ένα, θα δέσει, θα γίνει καταπληκτικό. Τώρα, παίρνουμε μία φορμίτσα. Περίπου 23 εκατοστά και μικρότερη να βάλετε και μεγαλύτερη να βάλετε, δεν έχει σημασία γιατί το μείγμα μας είναι έτοιμο. Σκοπός είναι να χωρέσει όλο μας το μείγμα και βασικά να ξέρουμε πώς θέλουμε να το σερβίρουμε. Τι σχήμα θέλουμε να έχει στο τέλος η τερίνα μας, γιατί είναι μια τερίνα η συγκεκριμένη συνταγή. Απλά αντί να έχει ζελατίνες και όλα τα υπόλοιπα που βάζουν στις τερίνες οι Γάλλοι, εδώ πέρα έχει σαν βασικό συστατικό το ριζάκι και το κοτόπουλο. Είναι πολύ πιο υγιεινό. Όπως είναι, πατάμε πολύ καλά. Είναι σχεδόν απαραίτητο να πιέσουμε πάρα πολύ καλά για να κολλήσουν τα υλικά μεταξύ τους. Οπότε θα βάλω γαντάκια για να πιέσω πολύ καλά. Δεν είναι πολύ ιδιαίτερο και είναι και πανέμορφο. Στο τέλος θα δείτε όταν σερβίρουμε πόσο ωραίο είναι. Πατάμε με τα χέρια, κοιτάξτε. Θέλουμε να λειτουργήσει και το άμυλο που έχει το ρύζι, και το βουτυράκι, και το τυρί, και η ζελατίνη που έχει το κοτόπουλο. Όλα αυτά θα βοηθήσουν στο να δέσει το φαγητό μας και να γίνει τέλειο. Κοιτάξτε. Εδώ. Βγάζω γαντιά. Τυλίγουμε με μεμβράνη εδώ και αφήνουμε στο ψυγείο μέχρι που να δέσει και να κρυώσει τελείως. Θέλει περίπου 3-4 ωρίτσες. Λοιπόν, σε 4 ωρίτσες σερβίρουμε. Και η κότα μιλανέζα μας είναι έτοιμη. Είναι στο ψυγείο, δεν τη βγάζω ακόμα, αλλά
Στην περίπτωση που θέλετε να την κάνετε έτσι πιο ολοκληρωμένη, υπάρχει και μία σάλτσα για αυτή τη συνταγή. Μπορείτε, άμα θέλετε να μην την κάνετε, μπορείτε να την κάνετε. Εγώ θα την κάνω. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θέλουμε ένα κατσαρολάκι και ουσιαστικά θα κάνουμε μία σάλτσα σουπρέμ. Σάλτσα σουπρέμ ονομάζεται μία σάλτσα που ξεκινάει με την ίδια διαδικασία που θα ξεκινούσε μία μπεσαμέλ. Απλά αντί για γάλα προσθέτουμε το ζουμί από τα κρέατα που συνήθως βράζουμε. Έχει σάλτσα σουπρέμ με πάπια, σάλτσα σουπρέμ με αρνί, σάλτσα σουπρέμ με μοσχάρι. Εμείς θα κάνουμε μια σάλτσα σουπρέμ με κοτόπουλο. Βέβαια στη σουπρέμ βάζουμε και λίγο κρέμα στο τέλος. Εδώ πέρα δεν θα βάλουμε, θα την κάνουμε λίγο πιο απλή. Οπότε στο κατσαρολάκι μας ρίχνουμε το βούτυρο. Με το πουλιό στο βουτυράκι ρίχνω μέσα και το αλεύρι. Ανακατεύω. Και μόλις το ρού μας είναι έτοιμο, δεν θέλουμε να σκουρίνει, θέλουμε να είναι ξανθό, θέλουμε να είναι ψιλολευκή η σαλτσούλα μας. Αρχίζουμε να προσθέτουμε σιγά σιγά το ζουμάκι που βράσαμε το κοτόπουλο. Ο ζωμός είναι πολύ χρηστικός. Το χρησιμοποιήσαμε για να βράσουμε το ρύζι μας, για να κάνουμε τη σάλτσα μας. Είναι αμαρτία όταν βράζουμε λαχανικά και κοτόπουλο μαζί σε μια κατσαρόλα, αυτό το ζουμάκι που γίνεται να το αφήνουμε στην άκρη. Είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε. Είναι όλη η μαγεία του φαγητού. Λοιπόν, σιγά σιγά προσθέτω το ζουμάκι μέσα για να μην δημιουργήσω γρουμπαλάκια. Και το τελευταίο πάει μέσα εδώ. Σαν σειρά, σαν διαδικασία, η συνταγή μπορεί να σας φαίνεται πολύ. Αλλά άμα τα βάλεις σε ένα πρόγραμμα και ξέρεις ακριβώς τι πρέπει να κάνεις, τότε δεν είναι πια και τόσο δύσκολη. Λοιπόν, περιμένουμε η σαλτσούλα μας να πάρει μια ελαφριά βράση και ήρθε η ώρα να βγάλουμε την κότα μιλανέζα. Εδώ, κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει. Η σαλτσούλα μου είναι έτοιμη, θα την αφήσω εκτός φωτιάς και ήρθε η ώρα να αναποδοκυρίσουμε. Βουάλα. Δεν κακό, δεν το περιμένατε, δεν είναι πανέμορφο. Λοιπόν, πάμε τώρα να τη στολίσουμε λίγο old fashion. Κόβουμε φετούλες από λεμόνι, εδώ, χωρίς κουκούτσι. Εδώ, ξαναλέω ότι είναι old fashion συνταγή, οπότε θα την κάνουμε λίγο old fashion κι εμείς. Πάρτε λεμονάκια, γύρνα, κάτσε, τέλεια. Παίρνω, γυρνάω, αφήνω, παίρνω, γυρνάω, αφήνω. Αναγκαστικά πρέπει να πάμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι αμαρτία να την κάνουμε πιο σύγχρονη αυτή τη συνταγή. Δεν θέλουμε να την εκμοντερνίσουμε. Θέλουμε να την αφήσουμε όσο έχει. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Και βέβαια, ο μαϊντανός πρέπει να μπει ολόκληρος από πάνω. Πάρουμε έναν ωραίο μαϊντανό. Αυτός είναι ωραίος. Έτσι σερβίραν παλιά τα φαγητά. Κάτι ξέρανε. Και φαίνεται ότι δώσαμε και αρκετή αγάπη στο φαγητό. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο που γίνει. Τώρα, τα λεμονάκια μου πάνε στην άκρη. Ίσα-ίσα θα ρίξω ελάχιστο μπούκοβο από πάνω για το χρώμα. Τέλεια. Και στη σάλτσα μου δεν έχω βάλει μοσχοκάριδο. Απαράδεκτος. Μοσχοκάριδο. Τέλεια. Ελέγχεται άμα θέλει λίγο αλάτι και πιπέρι. Η σάλτσα. Με κατάπιση πιθανότητα δεν θέλει τίποτα. Και σε ένα ωραίο μπολάκι θα βάλω τη σαλτσούλα μου εδώ. Και με ένα κουταλάκι όταν σερβίρω, ρίχνω και τη σάλτσα μου. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η κότα μιλανέζα. Για την κότα μιλανέζα. Κόβουμε το κοτόπουλο σε μερίδες και το βάζουμε σε μία κατσαρόλα. Προσθέτουμε το νερό, τα φύλλα δάφνης, τον κύβο κότας και βράζουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά για 20 λεπτά. Έπειτα κόβουμε σε μεγάλα κομμάτια το σέλερι και τα καρότα, τα προσθέτουμε στο κοτόπουλο και συνεχίζουμε να βράζουμε για 40 λεπτά. Μόλις βράσει, σουρώνουμε το κοτόπουλο με τα λαχανικά και κρατάμε τον ζωμό. Στη συνέχεια, σοτάρουμε το ρύζι σε μία κατσαρόλα με ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά για 1 με 2 λεπτά. Σβήνουμε με το κονιάκ, προσθέτουμε 1 λίτρο από το ζωμό του κοτόπουλου, χαμηλώνουμε σε μέτρια φωτιά και βράζουμε ανακατεύοντας αναδιαστήματα για 25 με 30 λεπτά μέχρι να απορροφήσει το ρύζι όλο το ζωμό. Ψιλοκόβουμε τα βρασμένα λαχανικά, ξεψαχνίζουμε το κοτόπουλο και τα βάζουμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε το βούτυρο, τη γραβιέρα, το μπούκοβο, τον αρακά, το ξύσμα και τον χυμό από το λεμόνι, το κίμινο και τον μαϊντανό. Βάζουμε το ζεστό βρασμένο ρύζι, πιπέρι, αλάτι και ανακατεύουμε. Μεταφέρουμε το μείγμα με το κοτόπουλο και το ρύζι σε μία φόρμα για κέικ με τρύπα και πιέζουμε με τα χέρια για να κολλήσουν τα υλικά. Καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και το βάζουμε στο ψυγείο για 3 με 4 ώρες
να κρυώσει και να δέσει. Έπειτα, φτιάχνουμε μία σάλτσα ρου, λιώνοντας σε μία κατσαρόλα το βούτυρο σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε με ένα σύρμα χυρός. Βάζουμε σε δόσεις 500 γραμμάρια από τον ζωμό, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να δέσει η σάλτσα. Προσθέτουμε το μοσχοκάριδο και βάζουμε τη σάλτσα σε ένα μπολ. Μόλις κρυώσει, ξεφορμάρουμε σε μία πιατέλα το κοτόπουλο με το ρύζι. Στολίζουμε από πάνω με φέτες λεμόνι, φυλλαράκια μαϊντανού, ρίχνουμε λίγο μπούκοβο και σερβίρουμε την κότα μιλανέζα με τη σάλτσα. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Πραγματικά σας λέω, είμαι πολύ χαρούμενος που παρουσιάζω αυτή τη συνταγή για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Φανταστικό. Θα βάλω στο πιατάκι μου, θα ρίξω λίγο πιπέρι, λίγο σαλτσούλα. Παναγία μου. Ανυπομονούσα πραγματικά να δοκιμάσω, γιατί είναι πετανοστιμό. Άντε, γεια. Είναι τόσο πλούσιο σε γεύση, τόσο γεμάτο, που δεν μπορώ να σας περιγράψω, γιατί ουσιαστικά καταλαβαίνεις όλες τις γεύσεις και όλη την ποιότητα που δώσαμε και την αγάπη μέσα στο φαγητό. Παναγία μου, θα το φάω όλο. Θα το φάω και συνεχίζουμε με την επόμενη συνταγή.